σφίξουν το ζωνάρι. Μάλιστα, αυτή τη φορά η καταβολή της νέας πολυπόθητης δόσης φαίνεται ότι θα τους κοστίσει μια ολόκληρη σύνταξη. Να κόψει το λαιμό τους, να βρουν τα χρήματα να πληρώσουμε. Να πληρώσει τον κόσμο. Η κυβέρνηση αναζητά μέτρα από το σιρτάρι της εφεδρείας για να εξευμενήσει τους δανειστές μας. Πληροφορίες θέλουν η καταβολή των συντάξεων από όλα τα ταμεία να γίνεται εφ' όχι προκαταβολικά όπως σήμερα, αλλά είτε στις αρχές του αντίστοιχου μήνα στην καλύτερη περίπτωση, είτε στο τέλος στη χειρότερη. Το κέρδος για το δημόσιο υπολογίζεται στο 1 δις. Αν αυτό ισχύσει άμεσα, αντί οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, για παράδειγμα, να πάρουν τη σύνταξη Οκτωβρίου στις 22 του Σεπτέμβρη, θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Ενώ αν περιμένουν να τελειώσει ο μήνας, η καθυστέρηση θα ξεπεράσει τις 40 ημέρες. Δεν αντέχει με τίποτα ο κόσμος. Με τίποτα δεν αντέχουμε. Να σου παίρνει λεφτά από την τσέπη. Πότε είχε γεννηθεί, εγώ είμαι 77 χρονών. Δεν το είχα δει αυτό το πράγμα πουθενά. Ανάστατοι οι συνταξιούχοι έχουν τρομάξει από τον μπαράζ μέτρων και τα όσα ακούγονται για νέες περικοπές στις συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ, αλλά ακόμη και για διακοπή της σύνταξης σε συνταξιούχους του δημοσίου που είναι κάτω των 55 ετών. Βέβαιο είναι πάντως ότι οι ήδη παγωμένες εδώ και μια πενταετία συντάξεις θα παραμείνουν στη βαθιά κατάψυξη έως το 2015. Τη σύνταξη δεν μας δίνουν από την τσέπη τους. Είναι χρήματα τα οποία το έχουμε καταβάλει εμείς όταν εργαζόμεθα κάθε μήνα. Επληρώναμε. Όνειρο άπιαστο και το εφάπαξ από τα ταμεία του δημοσίου, καθώς μπαίνει και πάλι στο κρεβάτι του προκρούστη. Ενώ ενδεικτικό της σφαγής που έρχεται για τις επικουρικές συντάξεις είναι ότι η σχετική δαπάνη από τα 4,3 δις το 2011 υπολογίζεται στα 2,2 δις για το 2012, θα είναι δηλαδή μειωμένη κατά 52%. Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης σαρώνουν ό,τι με αγώνες, αίμα και θυσίες κατακτήσαμε. Μας τσακίζουν. Η ζωή μας έγινε συνώνυμη με τη φτώχεια, την εξαθλίωση, την ανέχεια. Μπροστά στη λέλαπα των περικοπών, οι συνταξιούχοι κατεβαίνουν την ερχόμενη Τετάρτη το πρωί στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. Ενώ και η ΑΔΕΔΗ ξεκινά σειρά κινητοποιήσεων με καταλήψεις υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών, στάσεις εργασίας αλλά και 24 ώρια απεργίας στις 6 Οκτωβρίου.